Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί σας. Δεν προλάβαμε να βγάλουμε τα ακουστικά και τα ξαναφορέσαμε, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με τον Μιχάλη Ιγνατίου, καθώς υπάρχει μια έντονη συζήτηση. Μιχάλη, καλημέρα και πάλι. Μια έντονη συζήτηση για διάθεση πιθανότατα πολωνικών μαχητικών στην Ουκρανία. Έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σας είχα πει πριν σας αποχαιρετήσω ότι ο πρόεδρος είχε πάει και στην Εσπερινό, όπως κάνει κάθε φορά. Επέστρεψε ακριβώς στις 6 τοπική ώρα στην κατοικία του στο Τελαγουέα και στις 6 και 18 λεπτά σήκωσε το ακουστικό, τηλεφώνησε στον κύριο Ζελένσκι, μίλησαν για μισή ώρα και μέχρι τη στιγμή ο Λευκός Οίκος έχει δώσει μόνο μία γραμμή, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, ότι συζήτησαν θέματα ασφάλειας. Η φράση αυτή, για όσους γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του Λευκού Οίκου, είναι ότι συζήτησαν στρατιωτικά θέματα. Υπάρχει λοιπόν, άρχισε να κυκλοφορεί αυτή η πληροφορία ότι ο πρόεδρος συζητά πλέον με την Πολωνία το ενδεχόμενο να δώσει η Βαρσοβία τα σοβιετικού τύπου αεροπλάνα που έχει στους Ουκρανούς. Επίσης κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας το ζήτησε ξανά από τον πρόεδρο Biden και στη συνέχεια, πριν από λίγο, το τηλεοπτικό δίκτυο CNN επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση και θα γίνει η προσπάθεια και από τον πρόεδρο της Αμερικής για να δοθούν αυτά τα αεροπλάνα στον Ουκρανικό στρατό, τα οποία θα πιλοτάρουν βεβαίως Ουκρανοί πιλότοι. Αυτή είναι η είδηση, συνάδελφοι, βγήκε αυτή τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε, ό,τι ζήτησε από τους γερουσιαστές και τους βουλευτές ο κύριος Ζελένσκι, άρχισε ήδη να γίνεται. Έχει σημασία αυτό. Διότι όταν τα πιο σημαντικά στελέχη της Βουλής και της Εξερουσίας μετά από την ενημέρωση του κ. Ζελένσκι ξεκίνησαν να λένε ότι πρέπει να τον υποστηρίξουμε, ότι θα μιλήσουμε στον πρόεδρο για το θέμα, ειδικά για το θέμα αυτό, το είπε ο ηγέτης της δημοκρατικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, ο πρόεδρος της Γερουσίας δηλαδή, είπε ότι θα μιλήσω στην κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση ο Λευκός Οίκος. Έχουμε λοιπόν αυτή την εξέλιξη. Το μετέδωσε ήδη το CNN, δεν είναι μια μόνο πληροφορία. Οπότε φαντάζομαι ότι στην συνέχεια θα έχουμε νέες εξελίξεις, τις οποίες θα μεταδώσουμε στην εκπομπή της Φέρης της Μαυραγάνη. Ανατρέξαμε, Μιχάλη, όση ώρα μας έδωσε αυτή την πληροφορία ότι συζητιέται, δηλαδή έχει ανοίξει πια η κουβέντα, στο ίντερνετ για να βρούμε πληροφορίες για τα πτυτικά μέσα που διαθέτει η πολωνική αεροπορία. Είναι όπως τα λες, διαθέτει αεροσκάφη Σουχόι 22 και ΜΙΚ 29 σοβιετικής κατασκευής ρωσικής υποστήριξης που πιθανότατα οι Ουκρανοί γνωρίζουν να τα χειρίζονται. Αλλά συνιστά μια ποιοτική αναβάθμιση της στήριξης, έτσι δεν είναι, Σοφία? Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Μιχάλη πριν τον αφήσουμε. Μιχάλη, αυτό όμως, εάν τελικά η πληροφορία αυτή γίνει πράξη και υπάρξει τελικά διάθεση τέτοιων αεροσκαφών, πολωνικών αεροσκαφών στους Ουκρανούς, αυτό δεν σημαίνει και κλιμάκωση, περαιτέρω κλιμάκωση? Είναι κλιμάκωση, αλλά μπορεί να μην το θεωρήσει η κλιμάκωση ο Λευκός Οίκος. Αν ισχύει η πληροφορία, πρώτα απ' όλα μιλάμε ότι έχει αλλάξει ήδη μια απόφαση. Σωστά. Διότι, όπως θυμάσαι, Σοφία, μετά που μεταδόθηκε, που μεταδώσαμε και εμείς την είδηση, η πολωνική κυβέρνηση τη διέψευσε. Και τώρα αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή έστειλε ανακοίνωση ο Λευκός Οίκος ότι ο πρόεδρος Biden μίλησε με τον Ζελένσκι, του τόνισε τις συνεχιζόμενες ενέργειες που αναλαμβάνονται από τις ΗΠΑ, τους συμμάχους και τους εταίρους μας για να αυξήσουμε το κόστος για τη Ρωσία για την επιθετικότητά της στην Ουκρανία. Αναφέρεται στην απόφαση της Visa και της Mastercard να αναστείλουν τις υπηρεσίες τους στη Ρωσία. Θεωρείται, όπως σας είπα, πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή.
Ο πρόεδρος Biden σημείωσε ότι η κυβέρνησή του θα αυξήσει την ανθρωπιστική, την οικονομική βοήθεια και τη βοήθεια για θέματα ασφάλειας. Είπαμε τα θέματα ασφάλειας, να μην το ξανασυζητάμε, είναι η στρατιωτική υποστήριξη. Και συνεργαζόμαστε στενά από το Κογκρέσο για να εξασφαλίσουμε πρόσθετη χρηματοδότηση των παραπάνω, δηλαδή της στρατιωτικής βοήθειας, της ανθρωπιστικής και της οικονομικής βοήθειας. Ο πρόεδρος επανέλαβε την ανησυχία του για την ρωσική επίθεση στο συγκεκριμένο πυρηνικό σταθμό, αυτό που είχαμε μεταδώσει και εμείς και τώρα έχει καταληφθεί πλέον. Επένεσε, λέει, την ικανότητα και τη γενναιότητα των Ουκρανών, του ουκρανικού προσωπικού που διατήρησε τους αντιδραστήρες σε ασφαλή κατάσταση. Αυτή βασικά είναι η ανακοίνωση. Μένει τώρα στη να δούμε πώς θα κινήσει κουβέντα. Να επιβεβαιωθεί και η άλλη πληροφορία. Να. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη, για αυτή τη νέα παρέμβαση. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε νεότερα. Για ό,τι νεότερο θα είμαστε και πάλι μαζί σας και θα σας ενημερώνουμε με έκτακτα δελτία. Στις 5.30 σε πολύ λίγο, σε 2.5 ώρες, θα είναι μαζί σας η Φέη Μαυραγάνη. Από εμάς, καλή σας ημέρα.